Γεια σε όλους λοιπόν, είμαστε σήμερα πάλι μαζί μετά από την καλοκαιρινή ανάπαυλα και την ανακοίνωση των συσκευών που περιμέναμε μέσα στο καλοκαίρι. Ελπίζω όλοι να περάσετε καλά στις διακοπές σας. Σήμερα είμαστε εδώ με μια συσκευή η οποία κυκλοφόρησε επίσημα σήμερα σε όλο τον κόσμο. Κάποιες χώρες το έχουν και από χτες. Εμένα η συσκευή μου έφτασε σήμερα στα χέρια μου. Πρόκειται για την καινούργια ναυαρχίδα της Samsung, το Samsung Galaxy Note 8. Η συσκευή που έχει έρθει στα χέρια μου έχει έρθει από την αλυσίδα Public, από το κατάστημα Argus. Ευχαριστώ τα παιδιά που με ερημνήσαν για να την έχω σήμερα πρώτη μέρα στα χέρια μου. Ας πούμε δύο λόγια. Βασικά, λόγω του της προπαραγγελίας μαζί δίνουν δώρο και το Deck Station, το οποίο θα το δούμε σε άλλο review, θα κάνουμε το unboxing και εδώ μαζί σήμερα, αλλά θα το δούμε σε άλλο review αναλυτικά. Είναι το station το οποίο χρησιμοποιεί, έφτιαξε, δημιούργησε η Samsung για τις συσκευές από S8, S8 Plus και πάνω, δηλαδή το Note 8 και τις δύο προαναφερόμενες συσκευές, για να λειτουργεί σαν station στο οποίο μπορεί να κάθε συσκευή να συνδέεται με διάφορα περιφερειακά και να έχει τη λειτουργία υπολογιστή, είτε με screen mirroring, είτε με το λογισμικό που έχει φτιάξει η Samsung για τη συγκεκριμένη λειτουργία, που προσομοιώνει τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Θα το δούμε στη συνέχεια, ίσως να το δούμε και σε άλλο review. Ας πάμε πρώτα όμως να δούμε τη συσκευή που είναι και το βασικότερο, στη συγκεκριμένη περίπτωση. Το καινούριο Note, παρόλο το φιάσκο που έχει γίνει με το περσινό Note και την μπαταρία του, έχει καταφέρει να σημειώσει πάρα πολύ καλό ρεκόρ πωλήσεων και προπαραγγελιών για το πρώτο διάστημα από τα χείλη της ίδιας Samsung και την πληροφορία αυτή. Και πιστεύω ότι θα πάει καλά σαν μοντέλο. Έρχεται στο ίδιο form factor με το S8 και S8 Plus, με λίγο μεγαλύτερη οθόνη από το S8 Plus, συγκεκριμένα 0,1 inches παραπάνω είναι η οθόνη του σε διαγώνιο. Πάλι AMOLED Infinite Display και έχει και κάποιες άλλες λειτουργίες πέρα από το S Pen. Έχει 6 GB μνήμη RAM αντί 4 GB που είχαν τα προηγούμενα μοντέλα που ανέφερα. Η οθόνη είναι Quad HD Plus όπως και των δύο μοντέλων που κυκλοφορήσαν το Μάιο, το S8 και το S8 Plus. Διαφορά βλέπουμε και στην κάμερα, στη συγκεκριμένη συσκευή, γιατί είναι η πρώτη συσκευή της Samsung που ενσωματώνει dual lens camera setup με διπλές κάμερες σαν κύρια πίσω κάμερα, 12 MP με τεχνολογία dual pixel και optical image stabilization, οπτικό σταθεροποιητή δηλαδή και στους δύο, και στον τηλεφακό και στον κύριο φακό, 8 MP είναι μπροστινή κάμερα, iris scanner όπως έχουμε δει στο S8 και S8 Plus. Το συγκεκριμένο variant που έχει στα χέρια μου είναι 64 GB μνήμη. Η εσωτερική αποθήκευση είναι το Midnight Black, το μαύρο μοντέλο. Και είδαμε ότι φέτος έχει προχωρήσει και σε μια κίνηση στο Note η Samsung, το έχει κάνει duo στο συγκεκριμένο τηλέφωνο, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει μια ειδική υβριδική θύρα που αντί για microSD κάρτα κάποιος μπορεί να βάλει μια δεύτερη SIM και να λειτουργήσει σαν δεύτερη SIM. Θετικό αυτό και διαφορετικό από το S8 και S8 Plus είναι ακόμα μια διαφορά. Ας πάμε λοιπόν για αρχή να ανοίξουμε τη συσκευή και να δούμε τι περιέχει το κουτί. Να κάνουμε μια τομή εδώ. Πίσω αυτό στην άκρη. Λοιπόν, αυτό είναι το κουτί. Έχει ένα εξωτερικό περίβλημα που γράφει τα χαρακτηριστικά που σας διάβασα και το τη φίρμα του τηλεφώνου. Εδώ πέρα ερχόμαστε στο κύριο κουτί. Εδώ θέλουμε να δούμε τι έχει μέσα. Ανοίξουμε. Λοιπόν, από εδώ ανοίγει. Και εδώ είναι η συσκευή. Αυτή είναι η συσκευή. Πραγματικά είναι αρκετά μεγάλη στο χέρι. Βέβαια είναι στενό μακρύ και μπορεί να την κρατήσεις εύκολα με το ένα χέρι. Μέχρι να ανοίξει θα δούμε τα υπόλοιπα. Το αφήνουμε αυτό να ανοίξει.
Θα δούμε τα υπόλοιπα μέσα της συσκευασίας. Στο κεντρικό κουτάκι εδώ πέρα έχει το SIM Tray Ejector, τη μπινέζα αυτή που βγάζουμε τις κάρτες SIM και την microSD κάρτα. Εδώ πέρα έχει κάποιο Quick Start Guides, Paperwork γενικά και ίσως να έχει και σημειώσεις σχετικά με την εγγύηση συσκευής και όλα αυτά. Είναι αυτά που περνάμε πάντα στα ψηλά γράμματα, χωρίς να μας πολύ ενδιαφέρει. Αφήνουμε αυτά προς το πάνω στην άκρη. Μέσα έχει το κύριο charger, το φορτιστή της συσκευής. Έχει δύο adapters, έναν full USB σε USB-C, έναν micro USB σε USB-C. Πάντα προσεκτική σε αυτά η Samsung. Έχει τα καινούργια ακουστικά τα οποία ήταν στην σειρά S8 και S8 Plus της AKG. Πάρα πολύ premium ακουστικά, τα έχουμε δει και στο review του S8 Plus τα συγκεκριμένα ακουστικά. Έχει το καλώδιο USB σε USB-C για φόρτιση και μεταφορά δεδομένων, extra set, earbuds για τα ακουστικά. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν υπήρχε στα S8. Είναι μια βαγκάνα η οποία χρησιμεύει στο να βγάζετε το pen tip από το S5, το μολυβάκι που έχει το συγκεκριμένο τηλέφωνο πάνω, για να αλλάξετε μύτες. Έχει και ανταλλακτικές μύτες μέσα. Αυτά όσον αφορά το κουτάκι. Θα το αφήσουμε λοιπόν στην άκρη κουτάκι και να δούμε λίγο το τηλέφωνο, να βγάλουμε τα πλαστικά. Μπρος πίσω τα πλαστικά, πάντα κάνει καλή δουλειά στον προστατεύει τις συσκευές που έρχονται στα χέρια του καταναλωτή Samsung. Άρα, μην καλώ με τα αυτοκολλητάκια. Πίσω όψη της συσκευής, μπροστά όψη της συσκευής, ελαφρώς μεγαλύτερο όπως και πραγματικά είναι, το νιώθεις στο χέρι από το S8 Plus που είχαμε κάνει review αρχές του καλοκαιριού. Βλέπουμε το dual lens camera setup, το βλέπετε καλύτερα και εδώ πέρα. Οι δύο κάμερες, η μία είναι wide angle, η μία είναι telephoto, με αποτέλεσμα να μπορεί να τραβάει αυτό που είχαμε δει αρχές του τέλος του 16, αρχές του 17 από το iPhone 7 Plus, τις φωτογραφίες πορτρέτα που λέμε, με θολωμένο μποκέ εφέ πίσω από τη φωτογραφία. Το κάνει αρκετά καλά η συγκεκριμένη συσκευή. Περιμένω να παίξω λίγο μαζί της για να κάνω και αναλυτικό review και να σας πω τι βλέπω από θέματα ταχύτητας κτλ. Φαίνεται στιβαρή όπως και άλλες συσκευές. Έχουν επίσης το δαχτυλικό, το σαρωτή δαχτυλικών αποτυπωμάτων στο πίσω μέρος όπως και το S8 Plus. Η διαφορά είναι ότι στο S8 Plus ήταν λίγο πιο κεντρικά. Αυτό είναι τελείως παράκεντρο, με αποτέλεσμα να σε δυσκολεύει ακόμα περισσότερο, αλλά φαντάζομαι κάποιος που το χρησιμοποιεί καθημερινά το τηλέφωνο θα το συνηθίσει. Κάτω βλέπουμε τα ηχεία, το USB-C, τη θύρα USB-C για φόρτιση και μεταφορά δεδομένων. Πάνω έχει τη θύρα για τις κάρτες SIM και για την microSD. Είπαμε εδώ υπάρχει και υβριδική θύρα. Τα κουμπάκια είναι το κλασικό on-off power button στη δεξιά πλευρά της συσκευής. Στην αριστερή πλευρά της συσκευής έχουμε το πλήκτρα έντασης και το Bixby button, το οποίο χρησιμοποιεί η εφαρμογή Bixby για την ψηφιακή βοηθό που είδαμε από το Μάιο με τις καινούργιες συσκευές. Και η διαφορά λοιπόν έγκυται κυρίως στο πενάκι, το οποίο βγαίνει με ένα πάτημα στο αντίστοιχο κομμάτι κάτω της συσκευής που βρίσκεται το πενάκι, αυτό το S Pen, το οποίο είναι πλαστικό, ζυγίζει 3 γραμμάρια. Είναι πλαστικό πλήν του κομματιού αυτού που είναι μεταλλικό, το πίσω τύπο που έχει για να ταιριάζει με την επιφάνεια της συσκευής. Αυτό η Samsung υπόσχεται ότι κάνει θαύματα για αυτούς που θέλουν και ξέρουν να το χρησιμοποιήσουν ή που έχουν τη διάθεση να μάθουν. Θα δούμε και στη συνέχεια και στο review του αναλυτικό τι παίζει με το πινάκι. Σίγουρα έχει έξτρα λειτουργίες σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο που είχαμε δει. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Πρέπει να το σετάρω, να το δουλέψω, να δω τι γίνεται. Δεν φαντάζομαι ότι θα δω πολλές διαφορές σχετικά με το S8 Plus, αλλά περιμένω να δω κάποιες συγκεκριμένες διαφορές που δικαιολογούν το τίτλο Note, να δω τι έχει κάνει η Samsung
αυτή τη χρονιά με τη συγκεκριμένη ναυαρχίδα που ο κόσμος έχει αγαπήσει, αλήθεια είναι, από το 2011 και μετά, με τα μοντέλα που έχουν βγει από το πρώτο μέχρι και το Note 8 σήμερα. Και το Note 7, το οποίο κυκλοφόρησε σε Fan Edition φέτος τελικά, με μικρότερη μπαταρία. Α, λέγοντας για μπαταρία, ξέχασα να αναφέρω ότι το συγκεκριμένο μοντέλο, λόγω του S Pen που καταλαμβάνει χώρο, έχει μικρότερη μπαταρία από τα S8 και S8 Plus που είχαν 3.500 mAh, αυτό έχει 3.300. Ποιος είναι η δική σχεδίαση μπαταρίας της Samsung φέτος, για να μην έχει τέτοια προβλήματα υπερθέρμανσης και εκρήξεων που είχαν στα περσινά μοντέλα Note 7. Λοιπόν, αυτό ήταν το unboxing του Note 8. Αν σας άρεσε, thumbs up και subscribe στο κανάλι μας και επιφυλάσσουμε για το αναλυτικό review της συσκευής, το οποίο θα το δούμε στη συνέχεια.